Πάμε να μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Καλό μεσημέρι. Το πρώτο ερώτημα νομίζω ότι είναι το αυτονόητο. Γιατί αποφασίσατε την αποχή από την ψηφοφορία των νομοσχεδίων που θα έρχονται στη Βουλή, ενώ θα είστε κανονικά στις συζητήσεις? Τι πολιτικό αποτέλεσμα μπορεί να παράξει αυτή η απόφαση? Κυρία Λιβαδάρη, ρωτώ γιατί το ξέρετε και εσείς, δέχεστε κριτική για επικοινωνιακού τύπου κινήσεις από την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Και από την άλλη πλευρά, πεζοδρομιακή δημοκρατία, το είπε ο Πρωθυπουργός, επιστροφή στο 12. Καταρχήν, αν είναι εύκολο, είμαι Κώστας Ζαχαριάδης, όχι Νίκος Ζαχαριάδης. Μόλις τώρα είδα και εγώ το σούπερ, να το διορθώσουμε αμέσως. Είναι Κώστας Ζαχαριάδης. Και να πούμε επί τη ευκαιρία, βουλευτής και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Αττικής, να τα λέμε αυτά, γιατί έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο κανονικά πια. Κοιτάξτε, είναι μια κίνηση η οποία έχει, κατά τη γνώμη μου, και συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Δεν είναι απλώς ένα ζήτημα πολιτικής διαφωνίας. Όταν διαφωνείς με κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, πηγαίνεις κανονικά στο Κοινοβούλιο, όπως το κάναμε πάμε πολλές φορές, και καταψηφίζεις. Όπου συμφωνείς, υπερψηφίζεις. Εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Ποιοι μιλάνε για τη λειτουργία των θεσμών? Αυτοί οι οποίοι ένωσαν το παρακράτος με το κράτος. Αυτοί οι οποίοι έβαλαν τη νύχτα μέσα στη μέρα. Αυτοί οι οποίοι συνομίλησαν, παρακολούθησαν και χρησιμοποίησαν τις πιο βάναυσες πρακτικές καταπάτησης πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιώντας την ΕΕΠ σαν προσωπικό τους μαγαζί. Έχουμε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι για μας το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ζήτημα αρχής και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να παρέχουμε νομιμοποίηση σε μια κυβέρνηση η οποία δημιούργησε ένα πεδίο γκρίζο, ένα πεδίο ντροπής για κάθε δημοκράτη πολίτη, από όπου και αν προέρχεται, ό,τι και αν ψηφίζει, μια μαύρη σελίδα στην πολιτική ιστορία της χώρας, βεβαίως και της Ευρώπης, γιατί και από εκεί έρχονται καταγγελίες, και να μένουμε άπραγοι. Η χώρα πηγαίνει σε λίγες εβδομάδες σε εκλογές και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, χωρίς βεβαίως να παραχωρήσουμε το βήμα του Κοινοβουλίου στην κυβέρνηση. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε κριτική, αλλά την ώρα της ψηφοφορίας θα αποχωρούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα. Κύριε Ζαχαριάδη, ακούμε όλο και πιο συχνά τα σενάρια παράτασης των εκλογών πιο πέρα, πιο πίσω. Μάλιστα, ο κύριος Καράογλου είπε και για το δικαίωμα να κρατήσει η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση μέχρι και τις 7 Ιουλίου. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο και πάνε πιο πίσω οι εκλογές. Τι μη πιθανή, αλλά ανοιχτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι, υπάρχει περίπτωση να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να υπαναχωρεί με τη δικαιολογία ότι εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης δεν οδήγησε τη χώρα σε εκλογές στην προθεσμία των 3 εβδομάδων, αλλάζουμε και εμείς τη στάση μας, ώστε να μπορείτε να έχετε πιο δυναμικό ρόλο στις εργασίες του Κοινοβουλίου? Είναι σαφές το πόσο εμπιστεύεται ο κύριος Μητσοτάκης στις μετρήσεις της κοινή γνώμης. Ψάχνει παράθυρο ευκαιρίας, όχι για να κάνει εκλογές, αλλά για να πάει πιο πίσω τις εκλογές. Νομίζω ότι αυτή του η απόφαση δημιουργεί μια παρατεταμένη αστάθεια και στην χώρα και στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Μία σειρά από επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με την εστίαση, με τον τουρισμό, με διοργάνωση event, δεν μπορούν να προγραμματίσουν το καλοκαίρι τους και την επόμενη περίοδο, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να βγαίνει από το Τόκιο και να δίνει χρησμούς λέγοντας ότι κάποιες εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα. Άρα με το πέρας των 3 εβδομάδων μπορεί να δούμε υπαναχώρηση ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την αποχή ή όχι? Απαντώ στο ερώτημά σας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την απόφαση την οποία πήραμε προχθές. Αν αλλάξει κάτι, θα συνεδριάσουμε και θα ενημερωθείτε. Εκτιμώ όμως ότι θα πάμε γρήγορα σε εκλογές. Αυτή η κυβέρνηση με αυτά που έχουν έρθει στην επιφάνεια δεν μπορεί να σταθεί. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό το κρυφτούλι δεν μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον. Αν αλλάξει κάτι, θα ενημερωθείτε. Κύριε Ζαχαριάδη, μέσα στα νομοθετήματα που θα φέρει, όποτε και αν γίνουν εκλογές, μέσα στο επόμενο μήνα, δίμηνο, η κυβέρνηση θα υπάρξουν και μέτρα τα οποία είναι ευνοϊκά για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ήδη πληροφορίες μιλάνε για ένα επίδομα 300 ευρώ
στους συνταξιούχους που δεν πήραν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς. Θα υπάρξουν και άλλες επιδοματικές κινήσεις. Εσείς διαφωνείτε μεν με την επιδοματική πολιτική, λέτε όμως παράλληλα ότι οτιδήποτε πάρουν, ειδικά οι πιο αδύναμοι, καλό είναι να το πάρουν. Δεν θα τα υπερψηφίσει όλα αυτά με αυτή την πρακτική ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχει κόστος? Κύριε Λιβαδάρη, εμείς δεν θα συμμετέχουμε στην προεκλογική παροχολογία του κύριου Μητσοτάκη. Βεβαίως και ένα ευρώ να δοθεί σε ανθρώπους που το εισόδημά τους έχει υποστήσει ρήγνωση 10, 20 και 30% λόγω της ακραίας πληθωριστικής πίεσης είναι σημαντικό. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, με θετικό τρόπο θα το αναγνωρίσουμε στο δημόσιο διάλογο. Άλλωστε δεν συναρτάται από εμάς το αν ένα μέτρο θα προχωράει ή όχι. Δεν έχουμε τέτοιου είδους ζήτημα. Είναι σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα οδηγηθεί σε μια ακραία υποσχεσιολογία και σε μια πιθανή παροχολογία. Αυτό είναι δικό του ζήτημα. Εμείς θα καθορίζουμε τη θέση μας στο δημόσιο λόγο και θα απέχουμε. Δεν νομίζω ότι θα έχει πολιτικό κόστος. Πολιτικό κόστος θα είχε να μετήχαμε στην ψηφοφορία μιας βουλής η οποία είναι παροδία, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθεί μία σειρά από υπουργούς του. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ή μία αντιπολιτευόμενη εφημερίδα ή ένα αντιπολιτευόμενο δίκτυο ενημέρωσης, αλλά το λέει η επίσημη ανεξάρτητη αρχή. Όταν λειτουργεί πρωθυπουργικό γραφείο με μαφιόζικες πρακτικές, μπορεί η αντιπολίτευση να συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη Βουλή? Δεν νομίζω. Ξέρετε κάτι, η απάντηση ποια είναι σε αυτή και την πήραμε και πριν από λίγο και από τον κύριο Καράουλη. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Πολύ απλά μας το είπε τόσο λιτά. Και επικαλέστηκε και την τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, ότι είναι τελευταίος στις προτεραιότητες των πολιτών και στα κριτήριά τους για το πώς θα ψηφίσουν το θέμα των παρακολουθήσεων. Και εμένα, αν με ρωτάτε τι θεωρώ πιο βασικό και πού θα κριθούν οι εκλογές, νομίζω ότι οι εκλογές θα κριθούν στην ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι οι εκλογές θα κριθούν στην ακρίβεια. Έχει βάλει ως πρώτο προεκλογικό ζήτημα το θεσμικό. Το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα, τις ελευθερίες, τεράστια ζητήματα. Τα θεωρούμε αυτονόητα και ενδεχομένως λάθος τα θεωρούμε αυτονόητα ως πολίτες. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εσείς λέτε ότι η οικονομία θα είναι σε πρώτο πλάνο, η ακρίβεια. Και γνωρίζετε και την αλληλεγγύη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει με αρνητικό αφήγημα και όχι με θετικό στις εκλογές. Όχι με προγραμματική πρόταση. Όλα τα. Έχετε βάλει πολλά, κυρία Λιβαδάρη, να μην ξεχάσετε. Τα βάλω όλα μαζί, είναι αλήθεια. Όλα τα θέματα είναι σημαντικά και οι εκλογές θα κριθούν, κατά τη γνώμη μου, σε όλα τα πεδία. Θα είναι μια αντιπαράθεση εφόλης της ύλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προσέρχεται με αρνητική ατζέντα. Την αρνητική ατζέντα τη βιώνουν καθημερινά οι πολίτες όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, στην αντλία καυσίμου, όταν περιμένουν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις και βλέπουν ότι μετά από 2-2,5 εβδομάδες δεν έχει μείνει ούτε ένα σέντοφόλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρχεται στις εκλογές με προτάσεις. Αλλά να μου επιτρέπετε πάρα πολύ, εδώ πέρα είμαστε πολιτικοί. Δεν είμαστε ούτε αναλυτές ούτε δημοσκόποι. Τα ζητήματα δημοκρατίας, κοινοβουλευτισμού, θεσμών δεν είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να πάνε προς τα πίσω. Δεν είναι ζητήματα τα οποία επιτρέπεται να μην συζητιούνται. Σε μια δημοκρατία, τα ζητήματα δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρούνται ελάσσονα, είναι μείζωνα. Αυτό το οποίο διαχωρίζει τις δημοκρατίες από τα πολιταρχικά καθεστώτα, αυτό το οποίο διαχωρίζει το δυτικό τρόπο σκέψης και την Ευρώπη από αυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης, είναι ακριβώς αυτά τα οποία ο κύριος Καράγλου θεωρεί ασήμαντα. Εμείς λοιπόν που είμαστε πολιτικά φιλελεύθεροι, εμείς που πιστεύουμε στους θεσμούς, εμείς που πιστεύουμε στις αξίες της δημοκρατίας, αυτά τα ζητήματα θα τα αναδεικνύουμε. Και ξέρετε κάτι, κυρία Λιβαδάρη, τα ζητήματα αρχών δεν μπαζαρεύονται. Δεν μπαίνουν στο ζήτημα. Βρεθήκαμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, συγγνώμη για τη μακροσκελή απάντησή μου, να μας λέει και η συμπολίτευση και μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης. Σωστό αυτό. Και μια μερίδα του τύπου, μην ασχολείστε με τις παρακολουθήσεις. Τι θα γινόταν αν εμείς θα τα μαθαίναμε όλα αυτά? Όχι. Άρα το φως, η αλήθεια, η δημοκρατία νικά
αν επιμένεις, δεν είναι αυτονόητο. Ωραία. Κύριε Ζαχαριάδη, να κάνω μια τελευταία ερώτηση που αφορά και τα πιο καθημερινά, αυτά που και στις δημοσκοπήσεις βγαίνουν μπροστά ως κριτήριο για τα εκλογικά και το εκλογικό σώμα. Χτες ο κύριος Τσίπρας στο Περιστέρι μίλησε για τις προγραμματικές δεσμεύσεις, είπε για αύξηση κατώτου του μισθού 880 ευρώ, αφορολόγητο για όλους 10.000 ευρώ, 13η σύνταξη. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση απάντησε ότι όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μη εφαρμόσιμα, ότι επί της ουσίας υποσχέθηκε τα πάντα σε όλους και μάλιστα έκανε λόγο για κίνδυνο να χαθούν οικονομικά κεκτημένα. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Καταρχήν, για να μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για οικονομικά κεκτημένα, υπήρχε μια κυβέρνηση πριν τον κύριο Μητσοτάκη που παρέδωσε τη χώρα έξω από μνημόνια με μαξιλάρι ασφαλείας δημοσιονομικό, με απρόσκοπτη πρόσβαση στο δανεισμό, στις αγορές και με εξυγίανση σε βασικά οικονομικά μεγέθη. Ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνει σήμερα η χώρα κοινωνικά και οικονομικά είναι μη βιώσιμος. Είναι μη βιώσιμο να ζει ένας νέος άνθρωπος με 750 ευρώ. Είναι μη βιώσιμο να λες σε δύο ανθρώπους που έχουν οικογενειακό εισόδημα 1.200-1.500 ευρώ να κάνετε και οικογένεια και παιδί και να μπορέσει να έχει ένα εγγυημένο επίπεδο ζωής. Είναι μη βιώσιμο. Ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη, είναι μη βιώσιμο, αλλά το ερώτημα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα για να γίνουν βιώσιμα. Τα χρήματα, κυρία Λιβαδάρη, θα βρεθούν εάν σταματήσουμε τα 9 δις των απευθείας αναθέσεων και κάνουμε διαγωνιστικές διαδικασίες για να έχουμε 10, 20, 30 και 50% έκπτωση. Άρα να έχουμε λιγότερη δημόσια δαπάνη. Τα χρήματα θα βρεθούν εάν το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πάει σε 10 επιχειρήσεις, αλλά μπορέσει να δοθεί σε όλη την επιχειρηματικότητα για να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Τα χρήματα θα βρεθούν εάν το τραπεζικό σύστημα χρηματοδοτήσει υγιείς επιχειρήσεις και νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να καινοτομήσουν. Τα χρήματα, κυρία Λιβαδάρη, θα βρεθούν αν αντί να βάλουμε τον κατώτατο φορολογικό συντελεστή στα ουρανοκατέβατα επικέρδη των πετρελοειδών, βάλουμε τον ανώτατο. Τα χρήματα θα βρεθούν εάν πάμε σε ένα σύστημα στην αγορά ενέργειας όπως είναι αυτό στην Ιβηρική Χερσόνησο και όχι να έχουμε κάθε μέρα την πιο ψηλή τιμή χονδρεμπορικής ενέργειας. Υπάρχουν επιλογές, ένα δύσκολο πεδίο, και η δική μας κυβέρνηση θα δώσει αυτή την πνοή που χρειάζονται οι πολίτες. Κύριε Ζαχαριάδη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ καλό σας μεσημέρι. Είμαι ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος, είπαμε, στον Βόρειο.